Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί στην Πειραιακή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσω της εκπομπής Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Στη σημερινή μας επικοινωνία θα γνωρίσουμε τον βίο του Αγίου Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος και Μυροβλήτου καθώς και τον τρόπο εορτασμού του στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Η νύμφη του Θερμαϊκού, η Θεσσαλονίκη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Η ίδρυσή της στην ελληνιστική εποχή συμπίπτει με μια κρίσιμη φάση στην ιστορία του Μακεδονικού Βασιλείου που ξεκινά από τον πρόωρο θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με την διεκδίκηση του θρόνου του Μακεδόνα βασιλιά από τους επιγόνους του. Ο στρατηγός Κάσανδρος, για να μπορέσει να διεκδικήσει το θρόνο της Μακεδονίας, παντρεύτηκε την ετεροθαλή αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρη του Φιλίππου του Δευτέρου και της Θεσσαλής πριγκίπισσας Νικησιπόλης, την Θεσσαλονίκη. Προς τιμήν της, ίδρυσε την πόλη το 316-315 π.Χ. συνενώνοντας 26 πολύχνες που βρίσκονταν γύρω από το Θερμαϊκό κόλπο. Το όνομά της επιβεβαιώνει και λίθινη στήλη από βασιλικό διάταγμα του Φιλίππου του V στο Σεραπείον της Θεσσαλονίκης το 187 π.Χ. Το όνομα Θεσσαλονίκη προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων Θεσσαλών και Νίκη σε ανάμνηση της νίκης των Μακεδόνων και του κοινού των Θεσσαλών έναντι του τυραννικού καθεστώτος των Φερών και των συμμάχων της Φωκαίων στο πλαίσιο του Τρίτου Ιερού Πολέμου. Τον 2ο π.Χ. αιώνα η πόλη κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Κατά δε την Βυζαντινή περίοδο αποκτά τον τίτλο της συμβασιλεύουσας πόλης. Η πόλη εντάχθηκε στον κορμό του ελληνικού κράτους το 1912 μετά τη λήξη των Βαλκανικών πολέμων. Στην παραλία της Θεσσαλονίκης δεσπόζουν ο Λευκός Πύργος και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Εφήπου πάνω στον Βουκεφάλα που βλέπει προς τη Μικρασία. Πάμπολα τα αρχαία μνημεία στη Θεσσαλονίκη, σημεία μνήμης της ένδοξης εποχής της. Η Θεσσαλονίκη, με την πλούσια ιστορία της, μας περιμένει άλλοτε σκεπασμένη με την πυκνή ομίχλη των ταινιών του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και άλλοτε κυριευμένη από τον δυνατό Βαρδάρη, έτοιμη να μας δείξει τα χείλια της πρόσωπα, τον αρχαίο και βυζαντινό της χαρακτήρα, τον βαλκανικό και το μεσογειακό της. Εξαιρετική η ναή της, με υπέροχες αγιογραφίες μακεδονικής σχολής και κρύπτες όπως αυτή των Μακεδονομάχων κάτω από το ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, καθώς και του Τιμίου Προδρόμου απέναντι από το ναό της Αγίας Σοφίας. Στο ναό της Παναγίας των Χαλκαίων βρίσκεται καινοτάφιο των Αγίων 40 Μαρτύρων και στην Άνω Πόλη, στη Μονή των Λατόμων, το σπήλαιο που ασκήτευσε ο Όσιος Δαβίδου εν Θεσσαλονίκη, καθώς και ένας μικρός ναός του με ένα υπέροχο ψηφιδωτό μοναδικό στον κόσμο όπου παρουσιάζεται ο Χριστός Δωδεκαετής. Και βέβαια έξω από την πόλη, στη Σουρωτή, είναι το μοναστήρι και ο τάφος του Πατρός Παϊσίου. Ο πολιούχος Θεσσαλονίκης είναι ο Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης, του οποίου τον βίο εμείς θα προσεγγίσουμε σήμερα. Thank you.
Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 260 μετά Χριστόν. Οι γονείς του ήταν Ευγενείς και ο πατέρας του ήταν Μακεδόνας στρατηγός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Άγιος Δημήτριος δεν ξεχώριζε μόνο για την ευγενική του καταγωγή, μα και για την αρετή του, την ευπρέπεια και την ευγένεια της ψυχής του, καθώς και για την ικανότητά του στη στρατιωτική τέχνη, που εκείνη την εποχή αποτελούσε πεδίο διάκρισης για τους νέους και θεωρούνταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Μάλιστα, ο Άγιος Δημήτριος έφτασε σαν στρατιωτικός στο αξίωμα του Δούκα, ξεπερνώντας τη δόξα του πατέρα του. Το 296 μετά Χριστόν, οι κατάλληλους μελετητές το 306 μετά Χριστόν, ο Μαξιμιανός συνέλαβε τον Άγιο Δημήτριο και τον φυλάκισε σε ένα δημόσιο λουτρό κοντά στον υπόδρομο, επειδή ο Άγιος Δημήτριος όχι μόνο πίστευε στην χριστιανική θρησκεία, αλλά και έκανε κήρυγμα, φέρνοντας τον Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός είχε εκδώσει ένα διάταγμα μετά από παρόντριση του Μαξιμιανού που ουσιαστικά ξεκινούσε άλλον έναν διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Θεσσαλονίκη, τον καιρό της συλλήψεως του Αγίου Δημητρίου, γίνονταν αγώνες στον υπόδρομο για να εορταστεί η νίκη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ενάντια στους Σκύθες. Εκεί ο Λιέος, ένας ειδωλολάτρης Παλαιστής, περηφανευόταν για το μέγεθος του σώματός του και τη δύναμή του και προκαλούσε τους θεατές του σταδίου να παλέψουν μαζί του. Ο Νέστορ, ένας νεαρός στρατιώτης που γνώριζε τον Άγιο Δημήτριο, επισκέφθηκε τον Άγιο στη φυλακή και του ζήτησε την ευλογία του για να παλέψει με τον Λιέο. Ο Άγιος Δημήτριος τον σταύρωσε, δίνοντάς του έτσι την ευλογία του. Μέσα στο στάδιο ο Νέστορας είπε: «Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη», και πάλεψε με τον Λιέο. Αφού νίκησε ο μικροκαμωμένος Νέστορας τον γίγαντα Λιέο και ο Γαλέριος Μαξιμιανός έμαθε τι είχε συμβεί, διέταξε να σκοτώσουν τον Άγιο Νέστορα με το ίδιο το ξύφος έξω από την Χρυσή Πύλη και να θανατώσουν με λόγχες τον φυλακισμένο Άγιο Δημήτριο. Γράφουν μάλιστα οι συναξαριστές ότι ο Άγιος Δημήτριος, όπως είχε σηκώσει το δεξί του χέρι, έλαβε τον πρώτο λογισμό στην δεξιά πλευρά, όπως ο εσταυρωμένος Χριστός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει ότι ο Λούπος, ένας υπηρέτης του Αγίου Δημητρίου, έχρισε το πανοφόρι και το δαχτυλίδι του Αγίου στο μαρτυρικό του αίμα και έκανε με την βοήθεια του Θεού πολλά θαύματα. Μόλις όμως το έμαθε αυτό ο αυτοκράτορας, διέταξε αμέσως τη σύλληψή του και ο Άγιος Λούπος πέθανε μαρτυρικά στην περιοχή Τριβανάλιο. Το σώμα του Αγίου Δημητρίου ενταφιάστηκε κρυφά από κάποιους πιστούς χριστιανούς στον τόπο του μαρτυρίου του. Εκεί άρχισε να αναβλύζει μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και έτσι ο Άγιος Δημήτριος πήρε το προσωνύμιο Πυροβλήτης. Μάλιστα, όσο περισσότεροι χριστιανοί έπαιρναν μύρο για ευλογία, τόσο περισσότερο αυτό πλήθαινε αντί να λιγοστεύει. Κάποιος ασκητής από το βουνό Χολομόντα σκανδαλίστηκε όταν άκουσε για το μύρο του Αγίου Δημητρίου και αναρωτιόταν πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι άλλοι Άγιοι που πέρασαν μεγάλα βασανιστήρια για τη χριστιανική μας πίστη και να μην είναι και αυτοί μυροβλήτες όπως ο Άγιος Δημήτριος. Με την ευλογία του Θεού είδε σε ενύπνιο ότι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Εκεί παρακάλεσε κάποιον που κρατούσε τα κλειδιά του προσκυνήματος του τάφου να του ανοίξει για να πάρει την ευλογία του Αγίου. Μπαίνοντας στο κουβούκλιο, είδε όλο τον τάφο να είναι βρεγμένος από το μύρο και να ευωδιάζει και παρακάλεσε πάλι αυτόν που είχε τα κλειδιά να σκάψουν για να βρουν την πηγή του μύρου. Αφού έσκαψαν πολλή ώρα, βρήκαν ένα μάρμαρο που σκέπαζε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και καθώς κατάφεραν με πολλή προσπάθεια να το ανοίξουν, βλέπουν το σώμα του Αγίου να αναβλύζει από τις πηγές των κοταριών μύρο. Ήταν τόσο πολύ που βράχηκε ο φύλακας του τάφου και ο μοναχός, φοβούμενος με πνιγή, φώναξε «Άγιε Δημήτριε βοήθημη». Και τότε, ξυπνώντας ο μοναχός, είδε ότι ο ίδιος και τα ράσα του ήταν βρεγμένα θαυματουργικά με το μύρο του Αγίου Δημητρίου. Ο μοναχός, έχοντας ζήσει αυτό το θαύμα, έφυγε από το βουνό που ασκήτευε και κήρυξε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουν όλοι οι πιστοί αυτό που είχε ζήσει. Έμεινε εκεί πολλές μέρες προσευχόμενος στο ναό του Αγίου Δημητρίου και κατόπιν επέστρεψε στον τόπο άσκησής του, λέγοντας ότι πραγματικά είναι μέγας ο Άγιος Δημήτριος. Πάμπολα τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1823 οι Τούρκοι που ήταν αμπαρωμένοι στην Ακρόπολη της Αθήνας ετοίμαζαν τα πυρομαχικά τους για να κτυπήσουν με τα κανόνια τους τους Έλληνες που βρίσκονταν στο ναό του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη, στο λόβο του Φιλοπάπου.
Μα ο Άγιος Δημήτριος έκανε το θαύμα του για να σωθούν οι χριστιανοί και η Πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων, καταστρέφοντας και τμήμα του μνημείου του Παρθενώνα. Για να θυμόμαστε αυτό το θαύμα, ο ναός λέγεται από τότε Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης, από την Λουμπάρδα, δηλαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε. Ο Άγιος Δημήτριος απεικονίζεται γεωγραφικά στην εικόνα του καβαλάρης σε κόκκινο ή καφέ άλογο να σκοτώνει έναν ειδωλολάτρη, τον Λιαίο, όπως ο Άγιος Γεώργιος απεικονίζεται καβαλάρη σε ένα άσπρο άλογο να σκοτώνει έναν δράκο. Η μνήμη του Αγίου Δημητρίου τιμάται στις 26 Οκτωβρίου και είναι ο Πολιούχος Θεσσαλονίκης. Η μνήμη του Αγίου Νέστορα και του Αγίου Λούπου τιμάται στις 27 Οκτωβρίου. Thank you.
Να θυμίσουμε ότι ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη και στον τρόπο εορτασμού του στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων που υπέγραψε ο Μέγας Κωνσταντίνος το 313 μετά Χριστόν, οι Θεσσαλονικείς Χριστιανοί, ελεύθερα πλέον, έσπευσαν να κτίσουν ένα μικρό ναό αφιερωμένο στον συμπολίτη τους μάρτυρα Άγιο Δημήτριο, στον τόπο ακριβώς του μαρτυρίου του. Το 324 μετά Χριστόν κτίστηκε μια τρίκλητη βασιλική. Και το 413 μετά Χριστόν, στα μέσα του 5ου αιώνα, ο έπαρχος του Ιλυρικού Λεόντιος έκτισε στην ίδια θέση, πάνω στον τόπο του μαρτυρίου του Αγίου, μια μεγάλη βασιλική για να ευχαριστήσει τον Άγιο Δημήτριο για την θεραπεία του από την ανίατη ασθένειά του. Στον χώρο αυτό βρισκόταν το στάδιο όπου γίνονταν μονομαχικοί αγώνες. Σε αυτό το στάδιο μονομάχησε ο πιστός μαθητής του Αγίου Δημητρίου Νέστορας και κατατρόπωσε τον Λιαίο. Ολόκληρο το ισόγειο συγκρότημα του αρχαίου λουτρού, όπου ήταν φυλακισμένος ο Άγιος Δημήτριος, διατηρήθηκε και διασκευάστηκε σε κρύπτη του ναού, η οποία έγινε για αιώνες και παραμένει τόπος λατρείας. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι πεντάκλητη βασιλική με εγκάρσιο κάθετο κλήτος, διπλά υπερώα γυναικονίτες και διπλές κειονοστοιχίες. Το διάστημα 1493-1912 ο ναός του Αγίου στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε τζαμί από τους Τούρκους. Στο βορειοδυτικό μέρος του ναού μεταφέρεται το κενοτάφιο του Αγίου και απομονώνεται το τζαμί. Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912 ο ναός επαναλειτουργεί ως χώρος λατρείας τιμής του Αγίου Δημητρίου. Η πυρκαγιά της 5ης και 6ης Αυγούστου του 1917, αποτεφρώνοντας τα 2/3 της Θεσσαλονίκης, μετέβαλε σε ερείπια και τον ιστορικό ναό, ο οποίος επί 1500 συνεχή έτη αποτελούσε το κόσμα και το κάφημα της δεύτερης πρωτεύουσας του ελληνικού γένους. Αναστηλωτικές εργασίες, οι οποίες διήρκεσαν ως το 1948, αποκατέστησαν την αρχική του μορφή. Δια της εισόδου, εισερχόμεθα στον μεγαλοπρεπή Νάρθηκα, ο οποίος φέροντας εν το μέσο αυτού δύο πράσινους κίονες, σχηματίζει το τρίβυλλο του ναού που οδηγεί στον κυρίως ναό. Αριστερά μας ακριβώς βλέπουμε τη Λάρνακα με το σκήνομα του Αγίου Γεωργίου Καλίδη, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 25 Ιουλίου. Προχωρώντας λίγο, στο αριστερό κλήτος βλέπουμε το εξαγωνικό κυβόριο με τη Λάρνακα του σκηνώματος του Αγίου Δημητρίου. Πάνω ακριβώς από τη Λάρνακα του σκηνώματός του υπάρχει μια υπέροχη ολόσωμη εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Το δε κουβούκλιο είναι όλο εσωτερικά αγιογραφημένο με σκηνές από τον βίο και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου. Προχωρώντας ευθεία μπροστά και ανεβαίνοντας μερικά σκαλάκια είναι η Λάρνακα με το σκήνωμα της Αγίας Ανησίας, η οποία εορτάζει στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Οκτώβριος είναι ταυτισμένος στη μνήμη του λαού μας με την γιορτή του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Με πολύ μεγάλο πρέπει εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή η εορτή του συμπίπτει με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους στις 25 Οκτωβρίου του 1912, αλλά και προηγείται της εθνικής εορτής μας της 28ης Οκτωβρίου, οι εορτασμοί είναι τριπλοί. Βλέπετε, η Συμφωνία Παραδόσεως της Πόλης της Θεσσαλονίκης συμφωνήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1912, υπογράφτηκε στις 26 Οκτωβρίου ανήμερα του Αγίου Δημητρίου και στις 28 Οκτωβρίου του 1912, στις 11 η ώρα το πρωί, ο Τούρκος Ταξίν Πασάς παρέδωσε το κλειδί της πόλεως στον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο και στις 29 Οκτωβρίου πήγε και ο τότε βασιλιάς Γεώργιος με το τρένο. Τα Δημήτρια διαρκούν περίπου 10 μέρες και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πέραν του ότι αναρτάται σε όλους τους ναούς της Θεσσαλονίκης, κυκλοφορεί και σε έντυπη μορφή σε μικρό βιβλιαράκι. Να τονίσουμε εδώ ότι κάθε χρόνο για την τριπλή αυτή εορτή φέρνουν προς προσκύνηση μία εικόνα της Παναγίας από κάποια από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Τοποθετούν με τελετή τη Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου στο κέντρο του Σολέα, μπροστά ακριβώς στην ωραία πύλη, και αριστερά της Λάρνακας την εικόνα της Παναγίας. Επί παραδείγματι, το 2013 είχαν φέρει την εικόνα της Παναγίας στις Τριχερούσας από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Thank you.
ατελείωτες είναι οι ουρές των πιστών από όλη την Ελλάδα και ειδικά την Μακεδονία για να προσκυνήσουν τη Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου, πάνω στην οποία υπάρχει η κάρα του μέσα σε προθήκη και βέβαια αριστερά της την εικόνα της Παναγίας. Μάλιστα πολλοί πιστοί βάζουν το κομποσχήνι τους, αν είναι λεπτό, ή ακόμα και χαρτομάντιλο στο κενό που δημιουργείται σε κάποιο σημείο της Λάρνακας για να συλλέξουν μύρο. Και πράγματι, βλέπουμε το κομποσχήνι να ευωδιάζει και το χαρτομάντιλο ή χαρτάκι να κυτρινίζει από το μύρο. Ο Άγιος Δημήτριος είναι ζωντανός Άγιος και μυροβλίζει διαρκώς, κυρίως δε στην εορτή του. Παραμονή της εορτής του στις 25 Οκτωβρίου το πρωί γίνεται πανηγυρική θεία λειτουργία και κατόπιν περιφορά της Λάρνακος του Αγίου Δημητρίου και της εικόνος της Παναγίας πάνω σε κυλίβαντες, δηλαδή στρατιωτικά τζιπ, με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Η περιφορά ξεκινά από το ναό του Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς το Μουσείο Στρατού. Κατεβαίνει στην παράλληλη οδό προς τον Μπιτ Μπαζάρ και επιστρέφει. Την περιφορά της Λάρνακος και της εικόνος της Παναγίας ακολουθούν πεζοί οι Μητροπολίτες, οι ιερείς και πλήθος κόσμου. Το 2013, των εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, προεξήρχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Στις 25 Οκτωβρίου το απόγευμα, παραμονή της εορτής του Αγίου Δημητρίου, τελείται πανηγυρικός εσπερινός και ιερά αγρυπνία, ενώ ανήμερα της εορτής μεγαλοπρεπής πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της Κυριονύμου ημέρας της εορτής του τελείται πάλι εσπερινός. Ο ναός είναι συνέχεια ανοιχτός, καθότι η συρροή του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Είναι πράγματι εντυπωσιακό να βλέπεις τους πιστούς πάσης ηλικίας να στέκονται όρθιοι και αμήλυτοι, παιδιά σε καροτσάκια, ηλικιωμένους και βρέφοι, περιμένοντας τη σειρά τους σε πλήρη τάξη για να προσκυνήσουν την κλειστή Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου και την εικόνα της Παναγίας. Ο ναός είναι επίσης γεμάτος από καθήμενους που προσεύχονται στον Άγιο. Την επομένη της εορτής του Αγίου Δημητρίου, στις 27 Οκτωβρίου, γίνεται η μαθητική παρέλαση στην Οδό Τσιμισκή. Ακολουθεί γεύμα για τους επισήμους στη Λέσχη Αξιωματικών και το απόγευμα, συνήθως στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται εορταστική εκδήλωση. Πάντα γίνονται πολλές περιοδικές επαιτειακές εκθέσεις σχετικά με το έπος του 40, καθώς και για τους Βαλκανικούς πολέμους, μία εκ των οποίων πάντα στεγάζεται προσωρινώς στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στην Οδό του Αγίου Δημητρίου, όπου παρουσιάζεται όλη η ιστορία του ένδοξου έπους 1940-41 μέσα από κείμενα, φωτογραφικό υλικό και κοιμήλια. Επίσης, δίπλα στο ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά βρίσκεται το εξαιρετικό Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων, του οποίου οι αναπαραστάσεις είναι τόσο πετυχημένες και ρεαλιστικές, ώστε μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, στο υπέροχο βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, «Τα μυστικά του Βάλτου». Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, η μεγάλη παρέλαση γίνεται στην παραλιακή οδό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πολύ μετά τον Λευκό Πύργο. Πλήθος κόσμου σειραίει για να παρακολουθήσει την παρέλαση και να τονώσει τους στρατιώτες μας. Το εθνικό συνέστημα όντως εξαίρεται. Μάλιστα το 2013 είχαν βγει προς παρέλαση και τα άρματα μάχης ξηράς και αέρος. Όπως προείπαμε, η εορτή του μυροβλίζοντος πολιούχου της Θεσσαλονίκης του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου συμπίπτει πάντοτε με τον εορτασμό της απελευθερώσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης καθώς και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, οι ιερείς του ναού, το απόγευμα της Κυριακής, ανοίγουν τη Λάρνακα του Αγίου Δημητρίου για να συλλέξουν το μύρο με βαμβάκι και να το μοιράσουν κατόπιν στους πιστούς που έχουν πλημμυρίσει το ναό του θαυματουργού μυροβλή του Αγίου. Κατόπιν ξανακλίνουν τη Λάρνακα και με πομπή την επανατοποθετούν στη θέση της στο κουβούκλιο, στο αριστερό κλήτος του ναού. Έτσι ολοκληρώνονται κάθε χρόνο οι εορταστικές εκδηλώσεις τιμής της μνήμης του Αγίου Δημητρίου καθώς και η συλλογή του μύρου του. Να τονίσουμε εδώ ότι στο ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου, τελείται καθημερινά ο όρθρος στις 7.30 το πρωί και ο εσπερινός το απόγευμα στις 5.30. Κάθε Δευτέρα μετά τον εσπερινό ψάλλεται ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Δημητρίου. Έφτασε όμως το τέλος της και η σημερινή μας επικοινωνία. Τα κείμενα ετοίμασε και εκφώνησε η Χρυσάνθη Ταμπακοπούλου με τη βοήθεια βιβλίου του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, του συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, προγράμματος εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, άρθρου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης περί του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου και της ιστορίας και κατασκευής αυτού, και άρθρου της εφημερίδος Πρόοδος της Νήσου Ρόδου του Ιουνίου 2007. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Ευάγγελο Σφακιανάκη, που είχε τη ρύθμιση του ήχου.
ήρθε ο Άγιος Δημήτριος να μυροβλίζει το μύρο της πίστος στις καρδιές μας και να βρεθούμε κι εμείς ταπεινοί προσκυνητές του μυροβλήρτου Σταυματουργού Λιψάνου του. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός μαζί μας. Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.